σήμερα, φίλες και φίλοι, η καρδιά μας και το μυαλό μας είναι στους συντρόφους μας, στους φίλους μας, αλλά και στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής, αλλά και των άλλων περιοχών της περιφέρειάς μας, που δοκιμάζονται από ακόμα μία πυρκαγιά, σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα, κάθε χρόνο οι ίδιες καταστροφές, κάθε χρόνο οι ίδιες ανεπάρκειες του περίφημου αστικού κράτους, που είτε δεν προλαβαίνει, είτε δεν τα καταφέρνει, είτε δεν είναι ικανό να σώσει τις περιουσίες ή να προστατέψει ακόμα και την ανθρώπινη ζωή, αλλά είναι πολύ ικανό για να τρέξει τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πριν λίγο μας ειδοποίησαν οι σύντροφοί μας, αρκετοί υποψήφοι μας, που ήταν σε αρκετές δουλειές. Ο σύντροφός μας, ο Φραγκίος Κουτελιέρης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ερχόταν αυτή τη στιγμή, είναι εγκλωβισμένος για πάνω από 2 ώρες στο 79 χιλιόμετρο. Μαζί με εκατοντάδες άλλα αυτοκίνητα, έχουν κλείσει την Εθνική Οδό, δεν τους αφήνουν να πάνε ούτε μπροστά ούτε πίσω. Μετά από μια μισή ώρα εμφανίστηκε το πρώτο κρατικό όχημα, ένα πυροσβεστικό όχημα που κατέβαινε προς τα κάτω. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Κάθε χρόνο τα ίδια. Και οι σύντροφοί μας στην Ανατολική Αττική, πραγματικά από το μεσημέρι, δίνουν ένα συγκλονιστικό αγώνα για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί, για να βοηθήσουν όσο μπορεί να βοηθήσουν, με τα στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μπροστά, με τον σύντροφό μας, τον βουλευτή της Ανατολικής Αττικής, τον σύντροφο τον Γιάννη τον Γιώκα και τους άλλους συντρόφους. Και το μυαλό μας και η καρδιά μας είναι εκεί, και όσο ανήσυχοι είμαστε και για τους συντρόφους μας αλλά και για τους κατοίκους, και τόσο οργισμένοι είμαστε για τα ίδια ξανά φαινόμενα. Κρουνοί να μην υπάρχουν, οι μάνικες να μην δένουν πάνω στους κρουνούς, ελικόπτερα να μην πετάνε, πυροσβεστικά να μην υπάρχουν, στο ίδιο έργο θεατές μιας εγκληματικής πολιτικής.